Ο Φίνικας του 1828 και η Δραχμή του 1832, τα δύο πρώτα νομίσματα του ελληνικού κράτους, κυκλοφορούν και πάλι και είναι διαθέσιμα ως αναμνηστικό ιδιαίτερη συναισθηματική αξίας για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα για τη συμβολική επέτειο της 200 μετά την Ελληνική Επανάσταση. Πρόκειται για δύο από τα συνολικά 14 νομίσματα που αποτελούν το νομισματικό πρόγραμμα της Επιτροπής Ελλάδα 2021. Το νομισματικό πρόγραμμα αποτελεί το βασικό έσοδο της Επιτροπής για τη χρηματοδότηση δράσεων και εκδηλώσεων για την επέτειο των 200 χρόνων μετά την Επανάσταση, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ουσιαστικά δηλαδή η απόκτηση νομισμάτων της συλλογή δεν έχει μόνο συναισθηματική και αναμνηστική αξία, αλλά συμβάλλει στην υλοποίηση επαιτειακών δράσεων, καθώς η Επιτροπή δεν λαμβάνει κρατική χρηματοδότηση. Εκτός από τα δύο υπέροχα διμεταλλικά νομίσματα, η ζήτηση των οποίων είναι τεράστια με τους περισσότερους αγοραστές να παραγγέλνουν και τα δύο, το νομισματικό πρόγραμμα της Επιτροπής περιλαμβάνει επίσης οκτώ αργυρά νομίσματα που αναφέρονται στις επεκτάσεις του ελληνικού κράτους και απεικονίζουν τις εμβληματικέ προσωπικότητε τη κάθε περιοχή της χώρας και τέσσερα χρυσά νομίσματα που απεικονίζουν την εξέλιξη της ελληνικής σημαίας του Εθνικού Συμβόλου των Ελλήνων. Όλα τα νομίσματα του νομισματικού προγράμματο τη Επιτροπή φέρουν τη σφραγίδα τη απαράμιλη ποιότητα και τη υψηλή τεχνική των βραβευμένων χαρακτών του Εθνικού Νομισματοκοπίου. Η διάθεση των νομισμάτων γίνεται μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα που δημιούργησε για αυτό το σκοπό η Επιτροπή Ελλάδα 2021 στο συνδεσμο shopgris shop.greece2021.gr.